Στα εθνικά μας θέματα, κυρίες και κύριοι, τις παράνομες και προκλητικές ενέργειες της Τουρκίας σε Ελλάδα και Κύπρο θέτουν από κοινού αυτή την ώρα στο Συμβούλιο Εξωτερικών Υποθέσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης οι Υπουργοί Εξωτερικών Ελλάδας και Κύπρου. Ο Απόστολος Μαγκυριάδης έχει το ρεπορτάζ. Είχαμε και μία δήλωση του Νίκου Ουδένδια προσερχόμενο στο Συμβούλιο. Έτσι είναι, Εύα. Τόσο ο Νίκος Αναστασιάδης, ο Νίκος Χριστοδουλίδης, όσο και ο Νίκος Δένδιας έχουν θέσει τα ζητήματα της τουρκικής προκλητικότητας στο Συμβούλιο Υπουργών Εξωτερικών. Αυτή δίπλα στον Νίκο Δένδια είναι η κυρία Νάιλα Μάγκους, είναι η Υπουργός Εξωτερικών της Λιβύης. Mm-hmm. Και είναι με την οποία είχε νωρίτερα ακριβώς γεύμα, έτσι ο Νίκος Δένδιας. Είχαν ένα γεύμα οι δυο τους. Ο κύριος Δένδιας θέλει σε κάθε περίπτωση να δείξει πως η Ελλάδα είναι παρούσα στις εξελίξεις στη Λιβύη. Θυμίζω ότι μετά από πρόσκληση της Γαλλίας, η Ελλάδα θα συμμετάσχει σε επίπεδο Πρωθυπουργού στις 12 Νοεμβρίου στην διάσκεψη για την Λιβύη. Και ο Νίκος Δένδιας την Πέμπτη, σε τρεις μέρες από σήμερα, mm-hmm. θα βρεθεί στη Λιβύη. Εκεί θα γίνουν συζητήσεις τόσο για το εάν πραγματικά θα γίνουν εκλογές 24 Δεκεμβρίου, μάλιστα. όσο και για το αν θα αποχωρήσουν τα ξένα στρατεύματα. Πάντως, όπως είπαμε και στην αρχή, η Τουρκία στο μενού της συζήτησης των Υπουργών Εξωτερικών, που βεβαίως έγινε ενημέρωση για όλες τις προκλήσεις και την τελευταία με τον Νότι Καλτζίγο. Ακριβώς, και να παρακολουθήσουμε το μήνυμα του Έλληνα Υπουργού των Εξωτερικών πριν την έναρξη του Συμβουλίου. Προβλέπω στο Συμβούλιο σήμερα και στην ενημέρωση που ο Κύπριος Υπουργός, ο κύριος Νίκος Χριστοδουλίδης, θα κάνει για την τουρκική παραβατικότητα στις κυπριακές αποκλειστικές οικονομικές ζώνες, αλλά και την παραβατικότητα της Τουρκίας έναντι των κυριαρχικών δικαιωμάτων και της κυριαρχίας της κυπριακής δημοκρατίας. Άλλωστε, αυτό συνδυάζεται με τις παραβιάσεις των ελληνικών κυριαρχικών δικαιωμάτων και της ελληνικής κυριαρχίας από την Τουρκία τις προηγούμενες μέρες.